Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα όλοι εδώ κοντά μας. Να γευτείτε έστω και για λίγο το αλουμίνιο της Ελλάδος. Ίσως το ιστορικότερο εργοστάσιο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μία εκδήλωση η οποία σηματοδοτεί μισό αιώνα ζωής για το εργοστάσιο μας και 10 χρόνια επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Μυτιληναίος. Βρισκόμαστε στην πιο παραγωγική, την πιο δυναμική και την πιο ελπιδοφόρα φάση της 50χρονης ιστορίας μας. Σε αυτή την πορεία, ο Όμιλος Μυτιληναίος εμφανίζεται το 2005, όταν τόλμησε και ανέλαβε τις τύχες της αλουμίνιου της Ελλάδος, σε μια στιγμή που την εγκατέλειπαν οι Γάλλοι και Καναδοί προηγούμενοι ιδιοκτήτες της. Αυτό δε που ήταν πέρα από κάθε φαντασία, ήταν ότι ο Όμιλος σε εποχές πρωτοφανούς κρίσης θα πραγματοποιούσε επενδύσεις οι οποίες τελικώς ξεπέρασαν τα 600 εκατομμύρια ευρώ για να καταστήσουν τη βιομηχανία αυτή τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία με όρους ελληνικής προστιθέμενης αξίας που όπως καταλαβαίνετε είναι και το ζητούμενο. Η σημερινή λοιπόν εκδήλωση την οποία λαμπρύνει με την παρουσία του ο εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και στην οποία εκπροσωπούνται τα ελληνικά κόμματα σφραγίζει αφενός την αδιάλειπτη λειτουργία του εργοστασίου για 50 χρόνια αλλά και την ολοκλήρωση του δεκαετούς επενδυτικού πλάνου του Ομίλου στο αλουμίνιο της Ελλάδας. Νιώθουμε περήφανοι που σύμφωνα με τις τελευταίες στατιστικές του 2015 συμβάλαμε στο να οδηγηθεί όλος ο κλάδος του αλουμινίου στη χώρα μας στην πρώτη θέση των ελληνικών εξαγωγών. Οι αντιξιότητες, αντί να μας κάμψουν, χαλίβδωσαν τη θέλησή μας. Αυτό που έγινε στο αλουμίνιο της Ελλάδας με τα δύο αυτά προγράμματα περιορισμού του κόστους έχει γίνει benchmark, σημείο αναφοράς για όλα τα εργοστάσια αλουμινίου του κόσμου. Καταφέραμε μέσα σε διάστημα 4-5 ετών να περιορίσουμε το κόστος παραγωγής των προϊόντων μας κατά 50%. Νύχτα μέρα, εργαζόμενοι εκεί και διοίκηση δουλέψαμε για να σώσουμε το εργοστάσιο. Και λέω και εργαζόμενοι και το λέω με συγκίνηση, διότι οι εργαζόμενοι είναι η ψυχή του εργοστασίου, είναι αυτοί οι οποίοι ζουν εδώ, οι ιδιοκτήτες έρχονται και παρέρχονται, οι εργαζόμενοι όμως είναι το σπίτι τους εδώ. Η αλουμίνα που παράγεται εδώ συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών ανταγωνιστικότερων προϊόντων του κόσμου και μακράν ανταγωνιστικότερη από τα υπόλοιπα εργοστάσια της Ευρώπης. Οι επενδύσεις, η καινοτομία, η αύξηση της παραγωγικότητας δεν σταματούν ποτέ. Και θέλουμε το αλουμίνιό μας να αποτελέσει ένα λιθαράκι στο ξαναχτίσιμο της ελληνικής βιομηχανίας της νέας εποχής. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολούσα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ευάγγελο Μυτιληναίο, να αποδώσει ένα δώρο στον εξοχότατο κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας για να θυμάστε αυτή την ημέρα εδώ. Η νέα μονάδα διαπήκωσης αλουμίνας αποτελεί το επιστέγασμα μιας επενδυτικής πορείας που έκανε ο Όμιλος Μυτιληναίος στο εργοστάσιο αλουμίνιο της Ελλάδος και συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του εργοστασίου στο παγκόσμιο περιβάλλον.